Πρώτη ερώτηση. Και θα Αν κατα... μου επιτρέπετε πριν από την πρώτη σα ερώτηση, να σχολιάσω οπωσδήποτε αυτό που βλέπαμε προηγουμένω. Κύριε δούλο. είστε στο μυαλό μου. Ε, θέλω να επισημάνω ότι αυτή η ιστορία οπωσδήποτε, για τι αυξομοιώσει των τιμών στα καύσιμα μα απασχολεί εδώ και 20-30 χρόνια και αυτή η πολιτεία δεν έχει μέχρι σήμερα βρει ένα μηχανισμό να ελέγξει αυτή την κατάσταση έτσι που. Να μην αδικούνται μεν ούτε οι προτεριούχοι ούτε οι εταιρείε, αλλά ταυτόχρονα προστατεύεται και ο καταναλωτή. Τριάντα mm -hmm. ολόκληρα χρόνια, ίσω και περισσότερα, δεν μπορέσαμε να επινοήσουμε ένα μηχανισμό mm -hmm. για να ελέγχονται αυτά τα πράγματα Γιατί είναι τα είναι. συμφέροντα, Δι υπάρχει δυστοκία. Σαφώ. Και αυτό θα με φέρει δυστυχώ σε μια άλλη πραγματικότητα, αυτή τη διαφθορά. Mm -hmm. Η διαφθορά και η διαπλοκή νομίζω έχει διαχειριστεί σε όλα τα επίπεδα τη ζωή μα, ακόμα και σε αυτά. Mm -hmm. Είστε έτοιμο να έρθετε σε ρήξη με κατεστημένα, κύριε Ελιάδη, επειδή αυτό είναι το ζήτημα. Ο κόσμο μπουκτίζει από όλο τον Ναι, ναι. Πραγματικά. Κοιτάξτε, ε, αν, δεν, αν δεν επιχειρηθεί όπως δημιστε, μια σύγκρουση με τα οργανωμένα συμφέροντα τα οποία λειτουργούν με έναν τρόπο ο οποίο είναι αφόρητα εγωιστικό mm -hmm. και, και βλάπτει δημιστε, το κοινό συμφέρον, το κοινό καλό, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να κάνει βήματα προ τα μπρο αυτή η κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και όποιο θα αναλάβει οπωσδήποτε τη διακυβέρνηση του κράτου πρέπει να είναι έτοιμο αυτό το πράγμα, αυτό το δρόμο να τον ακολουθήσει. Πρέπει να συγκρουστούμε με οργανωμένα συμφέροντα τα οποία ματαιώνουν τι ε, ρυθμίσει οι οποίε είναι πιο εξυπηρετικέ του κοινού καλού και του δημόσιου συμφέροντο. Μάλιστα. Εσεί έχετε καταστήσει πρόγραμμα προτάσεων. Δουλεύουμε οπωσδήποτε μεθοδικά πάνω σε αυτό το πράγμα και ελπίζω ότι σύντομα θα είναι οπωσδήποτε σε θέση να οθεί στη δημοσιότητα. Λοιπόν... Όμως, Όμω θέλω να τονίσω και το εξή. Βρίσκομαι σε επαφή μαζί με τα διάφορα πολιτικά κόμματα και ε, δεν προχωρώ οπωσδήποτε με την επισημοποίηση ή με την τελειοποίηση του προγράμματο μα, γιατί θέλω να έχω οπωσδήποτε και ε, την ε, άποψη των θέσεις, πολιτικών ναι. κομμάτων, έτσι που να οικοδομηθεί ένα. Αφήγημα, ένα οπωσδήποτε μανιφέστο το οποίο να εκφράζει και τα πολιτικά κόμματα κατά το δυνατόν. Έχετε λοιπόν πραγματοποιήσει επαφέ με όλα τα πολιτικά κόμματα. Με όλα τα κόμματα ναι. ε, και περιμένω το μόνο που δεν έχει ακόμη επιτευχθεί είναι με την ΔΥΠΑ, με τον κύριο Κάρογιαν ναι. Από τον οποίο περιμένω οπωσδήποτε να μου ορίσει ένα ραντεβού για να συνομιλήσουμε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ο, σε αυτέ τι συναντήσει με τα πολιτικά κόμματα. Τι βλέπετε ως πρόθεση, τι καταγράφετε μάλλον ως πρόθεση, αν υπάρχει πρόδειλη, ε, τουλάχιστον πρόδειλο ενδιαφέρον για συνεργασία στα πλαίσια της δικής σας υποψηφιότητας με τη στήριξη ενός κομματικού μηχανισμού ή και περισσότερων, γιατί Ας... αναζητούν μια λύση, δεν τα βρίσκουν. Σωστά. Τα κόμματα τη αντιπολίτευση, ενώ λένε Ο... ότι πρέπει όλοι, όλοι να ενταχθούν στο ίδιο στρατόπεδο. Ωστόσο, εγώ θέλω να αρχίσω οπωσδήποτε από τα θετικά. Διαπιστώνω οπωσδήποτε μια αληθινή διάθεση από όλων των κομμάτων να βρουν κοινό έδαφο για να πορευτούν οπωσδήποτε από κοινού στι εκλογέ. Στην εκλογική αναμέτρηση. Mm. Δυσκολεύονται, εν πάση περιπτώσει, ε, λόγω του ότι δεν μπήκαν ακόμα στην συνολική επεξεργασία των θέσεων οι οποίε να συγκλίνουν κατά το δυνατόν και ακόμη μεγαλύτερε δυσκολίε φαίνεται να έχουν οπωσδήποτε στο θέμα τη επιλογή του προσώπου που θα εκφράσει αυτή την, ε, ε, αυτή την προσπάθεια τη ευρύτερη αντιπολίτευση. Γιατί θεωρώ ότι εκείνο το οποίο οπωσδήποτε του συνδέει. Είναι η ανάγκη οπωσδήποτε να αποκατασταθεί η τάξη σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Δεν είναι δυνατόν μέχρι σήμερα οι ηγέτε του, κυβερ... του κυβερνώντο κόμματο να διορτώνται μπροστά στην κυπριακή κοινωνία. Μα τι επιτέλου θέλουμε να αλλάξουμε. Έχω την αίσθηση, αγαπητέ Ονούφρυο, ότι δεν συνειδητοποιούν σε ποιο σημείο οπωσδήποτε διασυρμού έχουν φέρει αυτή την κοινωνία. Mm -hmm. Και δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό το θέμα τη διαφθορά έχει διεισδύσει σε όλα οπωσδήποτε τα επίπεδα τη κυπριακή κοινωνία και μα απειλεί με αληθινή πραγματικά εξάρθρωση τη κοινωνία. Mm -hmm. Εάν δεν το αναστήλουμε, αν δεν το συγκρατήσουμε, αν δεν το ματαιώσουμε. Φοβούμε πολύ ότι το μέλλον τη Κύπρου δεν θα είναι καλό. Προσέξτε τώρα όμω, αυτή η διαφθορά έχει χωρίσει στα στρώματα τη κοινωνία και στι δομέ αυτή τη κοινωνία. Μέσα από τη συμμετοχή όμω και ανθρώπων από του κομματικού μηχανισμού. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί νέα γνώση για εμά, για εσά, για όλου μα. Το γεγονό ότι πολλέ φορέ κάποιε καταστάσει ή κάποιε υπηρεσίε, ακόμα και καρεκλοκένταυροι, έχουν τοποθετηθεί ή έχουν αναπτύξει μια νοτροπία. Μετά είτε από ε, καθοδήγηση κομμάτων, είτε με την κομματική του ιδιότητα και πολλά άλλα. Και το πρόβλημα εδώ είναι το εξή. Ερχόμαστε και λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τι αλλαγέ. Ε, αυτή η κοινωνία να πάει μπροστά, να ξεχάσει τι παλιέ αγκυλωμένε νοοτροπίε. Ε, και αναζητάμε μέσα από τα κόμματα και πάλι να βρούμε τη λύση. Ε... Η αίσθηση δική μου και η εντύπωση μου είναι ότι χωρί τη συνδρομή και των πολιτικών κομμάτων, που είναι μια πραγματικότητα τη ζωή μα, δεν θα μπορέσουμε μαζί να προχωρήσουμε μπροστά. Mm. Δεν βλέπω δυνατότητε πραγματικά ένα άνθρωπο ή περισσότεροι άνθρωποι χωρί την συνδρομή, χωρί την κατανόηση οπωσδήποτε και των πολιτικών κομμάτων, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να βαδίσουμε αυτό το δρόμο. Mm. Δεν θεωρώ ότι όλα τα κόμματα και σε όλα τα επίπεδα. Είναι οπωσδήποτε βουτυγμένα στην Ελλάδα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν το δεν θεωρώ, θεωρώ αυτό το πράγμα και μου αρέσει οπωσδήποτε μάλιστα σε, σε εκπομπέ να αναφέρω παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν από πολιτικά κόμματα και δεν στιγμάτισαν με κανένα τρόπο ούτε το δικό του το όνομα, ούτε του κόμματο ναι. το οποίο τέλο πάντων εκπροσωπούσαν. Ναι. Να δώσω παραδείγματα, μου επιτρέπετε. Μέχριες. Και να δώσω παραδείγματα από ανθρώπου με του οποίου δεν ταυτίστηκα εγώ ιδεολογικά. Mm -hmm. Γλάφκο Κληρίδη, Αλέκο Μαρκίδη, ε, Τάσο Μητσόπουλο. Γιαννάκης Κασουλίδης. Mm. Δεν βρήκε καν άνθρωποι να πούν ότι είναι διεφθαρμένοι αυτοί. Mm. Το ζητούμενο είναι σε αυτά τα κόμματα και όχι μόνο στον Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και στα άλλα κόμματα να αναπτυχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οπωσδήποτε σαν σταθερό προσανατολισμό την εξηγήιανση αυτής τη πραγματικότητα. Τιμή οι άνθρωποι θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν οπωσδήποτε και σε όλα τα άλλα σχήματα. Προχθέ μνημονεύσαμε, ήταν το μνημόσυνο του Άκη Κλεάνθου. Ένα ανθρώπου ο οποίο πέρασε από το δίκο και κόσμησε την δημόσια ζωή και το δίκο το ίδιο. Mm -hmm. Το ίδιο συμβαίνει όπω δείτε με ανθρώπου στον χώρο του ΑΚΕΛ, στον χώρο τη ΕΔΕΚ. Ναι. Ο Τάκη Χαζηδημητρίου, ο Δόρο Θεοδόρου, στο ΑΚΕΛ, του Μάζο Τσελεπή, ε, ε άντρο του Άρα τι μονάδε. Ασφαλώ. Και το αίτημα πρέπει να είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και ποιότητα σαν πολιτικοί άνθρωποι, να αντέμω στην εξουσία και να καθοδήγησουν όπω δύο δηλαδή, τα κόμματα. Μάλιστα. Από τι επαφέ που κάνατε λοιπόν με τα κόμματα, ε, εντοπίσατε σοβαρέ συγκλήσει και με ποια κομματική δύναμη θα λέγατε ότι είστε πιο κοντά ω προ την πιθανότητα μια συνεργασία για τι προεδρικέ. Μάλιστα. Θεωρώ ότι μπροστά στην ανάγκη οπωσδήποτε να υπάρξει αυτή η αλλαγή είναι υποχρέωση και ιστορικό χρέο, κατά τη δική μου την εκτίμηση, των κομμάτων τη αντιπολίτευση να βρουν κοινό έδαφο. Και γνωρίζω πολύ καλά τα σημεία στα οποία φαίνεται οπωσδήποτε οι θέσει του να διείστανται, να είναι διαφορετικέ. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι γεφυρώσιμε αυτέ οι διαφορέ. Να δώσω ένα παράδειγμα. Γύρω από το Κυπριακό, μιλούν για την ιδέα τη ριζονική δικοινοτική ομοσπονδία. Και το δίκο το οποίο μέχρι τελευταία ήταν εναντίον της ομοσπονδιακής λύσης ναι. έχει διαφοροποιήσει την θέση του δεχόμενο την ε, ιδέα της ομοσπονδιακής λύσης της Διζωνικής ε, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στην βάση της σημερινής πραγματικότητας προσθέτοντας με το σωστό περιεχόμενο. Εγώ, Νούφριε, προσπάθησα οπωσδήποτε να προσδιορίσω τι ναι. είναι αυτό το σωστό ναι. περιεχόμενο και η εκτίμηση δική μου Πράγμα το οποίο υποστήριξα και στη διάρκεια τη συμμετοχή μου στην διαπραγματευτική ομάδα, είναι ότι πρέπει να είναι αυστηρά ομοσπονδιακό. Τι εννοώ με αυτό, Δεν θα ήταν νοητό οπωσδήποτε οι συνιστώσει πολιτεία που θα προκύψουν από μια, μέσα από μια ομοσπονδιακή ε, συγκρότηση να έχουν το δικαίωμα να καταρτίζουν διεθνεί συμβάσει με τρίτε χώρε. Mm -hmm. Αυτό δεν είναι ομοσπονδιακό. Δεν μπορεί οπωσδήποτε στη Γερμανία, για παράδειγμα, που είναι ομοσπονδιακά συγκροτημένη η κοινωνία, η χώρα. Ε, το το Αμβούργο να συνάπτει συμφωνίε ξεχωριστέ ναι. από το Ομοσπονδιακό κράτο. Αυτά τα πράγματα δεν του νύχτα. Και αν ιδωθεί οπωσδήποτε αυτή η λύση η Ομοσπονδιακή στο πλαίσιο και τη συμμετοχή τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνητικά μπορούμε και προοπτικά να δούμε ότι μπορεί να εξελιχθεί οπωσδήποτε σε κάτι εξαιρετικά καλό για το σύνολο του Κυπριακού λαού. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω επίση να μου πείτε. Ε, εάν με τις επαφές σας τα κόσμα, ε, με τα κόμματα είχατε ε, συζήτηση σε σχέση με το τι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις Και θέλω να μου πείτε εσείς προσωπικά τι βλέπετε μέσα από αυτές τις ε, δημοσιοποιήσεις σας. Έχουν απογοητεύσει ή όχι. Ε, κοιτάξτε, όταν δεν καταγράφονται ικανοποιητικά ποσοστά νομίζω ότι είναι φυσικό όπως δείτε δηλαδή, κάποιος να δέχεται είναι ένα και νωρίς, ναι, εντάξει, ναι, αλλά... Είναι και πολύ νωρίς, ναι, εντάξει, αλλά... Θέλω όμω να τονίσω δύο πράγματα τα οποία θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η σημασία των δημοσκοπήσεων 10 ολόκληρου μήνε ή 12 μήνε πριν από τι εκλογέ νομίζω ότι είναι μικρή σχετικά αξία. Mm -hmm. Και εκτό από αυτό. Οι δημοσκοπήσει για να έχουν οπωσδήποτε σημασία και αξία πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε διαμορφωμένο το πεδίο, το πολιτικό πεδίο μέσα στο οποίο θα γίνει η αναμέτρηση. Ναι. Δεν μπορεί να μπαίνουν οπωσδήποτε στο ερώτημα 10 άνθρωποι και μετά να λε ο κάθε ένα ανάλογα με τον βαθμό τη που είναι προ προβεβλημένο, θα πάρει και ποσοστά. Ναι. Ε, βλέπετε για παράδειγμα ότι ο κύριο ε, ε, Νίκο Χρυστοντουλίδη ε, παίρνει ψηλά ποσοστά διότι για χρόνια ολόκληρα ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, προβαλόταν διαρκώ. Έκτισε μια εικόνα η οποία είναι τέλο πάντων ικανοποιητική. Ναι. Ε, θεωρώ ότι όταν θέλει. Και θεω... άλλοι προβάλλονται διαρκώ όμω και δεν έχουν την ίδια. Αν, δημοφιλία. Το αντιλαμβάνομαι, ε. το αντιλαμβάνομαι αυτό. Mm -hmm. Όμω, ε, ιδιαίτερα για του ανθρώπου οι οποίοι δεν ήταν στην πρώτη γραμμή τη πολιτική αναμέτρηση, ναι. νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι αν διαμορφωθεί οπωσδήποτε το τοπίο. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να απευθυνθούν στον κυπριακό λαό και μπορεί να τον εμπνεύσουν αυτόν τον λαό. Γιατί ό,τι επιχειρούμε να μπούμε σε μια πορεία ελπιδοφόρα, νομίζω ότι θα ανέβει σημαντικά όπω είπε και η δημοφιλία και η αποδοχή του. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που θέλω να σα ρωτήσω, και έχω την περιέργεια σε όλε αυτέ τι συζητήσει. Γιατί κατά κύριο λόγο στην αντιπολίτευση, ε, αυτό που περιμένουμε όλοι να δούμε είναι κατά πόσο τελικά αναβαγεί ή όχι η οχι μεταξύ ΑΚΕΛ-ΔΙΚΟ για τι υπερχόμενε προεδρικέ εκλογέ. Το δικό σας το όνομα υπήρξε στο τραπέζι, σε ό,τι αφορά τη στήριξη μια δική σα υποψηφιότητας. Από ό,τι γνωρίζω, στι επαφές αυτές δεν υπήρξε mm -hmm. ε, και από μία άποψη αυτό το πράγμα είναι ικανοποιητικό, διότι δεν υπήρξε για να απορριφθεί, εν πάση περιπτώσει, ναι. αλλά ε, ε, κατά την άποψη την δική μου ε, ε, τότε μόνο θα αποκτήσει οπωσδήποτε δηλαδή, νόημα αυτή η διαπραγμάτευση, όταν μπουν συγκεκριμένα ονόματα με βάση οπωσδήποτε συγκεκριμένο οπωσδήποτε αφήγημα, πολιτικό πρόγραμμα, μανιφέστο, τότε θα φανεί. Και εγώ θεωρώ ότι στη σημερινή συγκυρία που, ε, που βρισκόμαστε, η παρουσία ενός ανθρώπου ο οποίο δεν είναι κομματικός, δεν προέρχεται από συγκεκριμένο κόμμα, δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά ευαγγελίζεται να προσφέρει οπωσδήποτε mm. μια ενωτική υποψηφιότητα. Μπορεί να συνενώσει... Θα έπρεπε να ενώσει το οπωσδήποτε ενώματος. τον κόσμο τη αντιπολίτευση. Ποιο θα είναι αυτό, το αφήνω οπωσδήποτε στην κρίση των πολιτικών κομμάτων να το κρίνει. Εγώ διεκδικώ να ικανοποιώ αυτά τα κριτήρια και να έχω αυτέ τι προδιαγραφέ. Μάλιστα. Κύριε Λεάδη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν Εγώ ευχαριστώ μας, για τη φιλοξενία. κάθε καλό στη συνέχεια θα τα λέμε. Σύχυνα. Σε ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Έχουμε ευχαριστώ. ακόμη μήνε μπροστά μα. Ευχαριστώ πάρα